Άγγελη. 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 Ο ρόλος που παίζει μέσα ο θάνατος και το θείο. Διαπραγματεύεται, έχει στοιχεία ονειροδράματος, τα οποία σε ταξιδεύουν. Το κομμάτι, το πραγματικό, είναι ένα κομμάτι σκληρό για το πόσο τα πράγματα που υπάρχουν γύρω μας για ανθρώπους που υποφέρουν δεν τους δίνουμε καθόλου σημασία, παρά μόνο κάνουμε τη δουλειά μας. Και πόσο αυτός ο άνθρωπος που αποφασίζει να κάνει μια θεαματική πράξη, γυρίζει την πλάτη στην πραγματικότητα και ταξιδεύει προς έναν άλλο κόσμο πιο όμορφο. Η Χάνελε είναι η αφορμή για όλο αυτό το ταξίδι ανάμεσα στην πραγματικότητα και στο φανταστικό. Ισορροπεί μεταξύ της ζωής και του θανάτου και δείχνει όλα αυτά που είπε πριν η Κωνσταντίνα, ότι πόσο σκληροί γινόμαστε απέναντι σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει την ανάγκη μας και αυτός τελικά αναγκάζεται να δημιουργήσει έναν φανταστικό κόσμο γύρω του για να μπορέσει να ζήσει έστω για μια φορά ένα παραμύθι όπως θα ήθελε να είναι η ζωή του. Το έργο είναι κυρίως ένα ονειρόδραμα με πολύ έντονο το θρησκευτικό στοιχείο, το οποίο όμως, σαν να θέλει ο συγγραφέας να πει, στην πορεία των προβών τουλάχιστον έτσι ένιωσα εγώ, ότι δεν θα βοηθήσει κανείς ούτε καν ο Θεός αν οι άνθρωποι δεν αλλάξουν από μέσα τους, να γίνουν καλύτεροι με όποιο τρόπο πιστεύουν αυτοί. Στο φανταστικό κόσμο της Χάνελε, όλοι οι χαρακτήρες που εμφανίζονται υπηρετούν την φαντασία της και αυτό που περιμένει να βρει μετά το θάνατό της. Δεν το επιτρέπω. Βάζω τα δυο μου χειροτονημένα χέρια πάνω στην καρδιά σου. Ουσιαστικά η Χάνελε μας καλεί να ξεφύγουμε μέσα από τη φαντασία μας, ουσιαστικά. Δηλαδή να φύγουμε μέσα από την, ας πούμε, μιζέρια και όλο αυτό το πράγμα, μέσα από μια φαντασία η οποία μπορεί να μην είναι ιδανική, αλλά είναι η δικιά μας φαντασία και το δικό μας πάρτι. Σιγά σιγά όλοι οι κάτοικοι του χωριού μαζεύονται γύρω από αυτήν, με διαθέσεις ο καθένας, άλλος να τη σώσει, άλλος απλώς να δει τι συμβαίνει από περιέργεια. Και ξαφνικά σιγά σιγά μέσα στο έργο περνάμε σε αυτό που βλέπει το κορίτσι, στο μυαλό της και πώς βλέπει αυτή τους ανθρώπους που είναι μαζεμένοι γύρω της. Στη συνέχεια μπαίνουμε σε ένα φανταστικό κόσμο, στο πώς θα ήθελε να είναι ο θάνατός της. Φαντάζεται δηλαδή τι διαδικασία θα περνούσε μέχρι να φτάσει στο θάνατο. Κάνει σαν να κάνει όλους τους υπόλοιπους χαρακτήρες πιόνια της και να δημιουργεί έναν κόσμο που θα ήθελε εκείνη να ήταν, όπως τον έχει φανταστεί. Όπου βέβαια φτάνουμε στον πραγματικό κόσμο στο τέλος, όπου δεν έχει συμβεί τίποτα από όσα έχει αυτή φανταστεί, απλώς βλέπουμε ότι έχει πεθάνει.
Κάνει κρύο όμως, ε! Τι παλιότερος είναι αυτός! Θα παγώσουν τα πόδια μας! Ελπίζω να μην το παρατραβήξει ο παπάς! Το χιόνι έχει φτάσει στα 1 μέτρα στο νεκροταφείο! Εγώ άκουσα ότι ο παπάς λέει: δεν θέλει να τη διαβάσει! Δεν θα αφήσει, λέει, να τη θάψουν σε άγιο χώμα! Μάθατε πω ένας ωραίος κύριος πήγε στον παπά και του είπε: η Χάνε Ελεμάντε είναι αγία!